Λοιπόν, δεν είναι φιλετικά Εβραίοι, έτσι, πολλοί από αυτούς. Είναι μεγαλοτραπεζίτες, οι οποίοι όμως εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία πολύ με αντισιωνιστές. Γι' αυτό δεν είμαστε ούτε αντισημίτες, ούτε έχουμε τίποτα τον εβραϊκό λαό. Πάρα πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι, να ξέρετε. Και λίγο πριν τη Δευτέρα Παρουσία θα επιστρέψουν στον Χριστό. Αυτό το λέει η Αγία Γραφή. Όχι όλοι βέβαια, αλλά κάποιοι θα επιστρέψουν. Και ήδη υπάρχουν οι βαφτίσεις κρυφές μεταξύ των Εβραίων. Και οι πατέρες το ξέρουν πολύ καλά. Εκεί στους Αγίους Τόπους και αλλού. Και στην Αμερική υπάρχουν Εβραίοι που γίνονται Ορθόδοξοι. Έχουμε και βιβλία που γράφουν μετά. Μεταστρέφονται. Και αυτό είναι και ένα από τα σημεία των εσχάτων, ότι πλησιάζουμε δηλαδή στη Δευτέρα Παρουσία. Το ότι κάποιοι από αυτούς επιστρέφουν, όπως και σημείο των εσχάτων είναι ότι έφτιαξαν κράτος. Ναι. Μέχρι το 1948 δεν είχαν κράτος οι Εβραίοι. Έτσι. Ήτανε στη Διασπορά. Ένα σημείο των εσχάτων είναι αυτό και ένα άλλο σημείο θα είναι το χτίσιμο του ναού. Του Σολομώντος, το οποίο τον έχουν έτοιμο ήδη, προκατασκευασμένο. Αλλά ακόμα δεν ήρθε η ώρα, όπως λένε. Δεν είναι τίποτα για αυτούς να κάνουν ένα τεχνητό σεισμό και να γκρεμίσουν εκεί ό,τι υπάρχει ή να χτίσουν από δίπλα. Ό,τι θέλουν μπορούν να κάνουν. Αλλά δεν ήρθε ακόμα η ώρα τους. Δηλαδή ο διάβολος ακόμα δεν τους αφήνει. Γιατί αυτόν υπερσκυνάνε. Οπότε υπάρχει το δεύτερο θέλημα του Θεού, το καταπαραχώρηση. Και ο Θεός αφήνει τον άνθρωπο να αμαρτάνει, έτσι ώστε είτε λόγω των ταλαιπωριών που φέρνει η αμαρτία βασανίζει τον άνθρωπο, όπως το λέγαμε και άλλη φορά. Ταλαιπωρεί το άνθρωπος που αμαρτάνει, δεν χαίρεται. Φαινομενικά, ας πούμε, έχει κάποιες ψευτοχαρές, αλλά στην ουσία βασανίζεται. Γιατί πηγαίνει με τη μεριά του μαύρου, έτσι, του διαβόλου. Και ο μαύρος, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, σου κάνει τη ζωή σου μαύρη. Και αν αυτοί οι άνθρωποι που ζουν κοσμική ζωή έχουν ειλικρίνεια, θα σου πούνε ότι πράγματι δεν είμαι γεμάτος. Κάτι μου λείπει, όσο και αν χαζογελάω. Και είτε λοιπόν αυτός που αμαρτάνει μέσα από τις ταλαιπωρίες της αμαρτίας και την κατάκριση που υφίσταται ο ίδιος, αυτοκατακρίνεται, αυτοκαταδικάζεται από τη συνείδησή του. Γιατί η συνείδηση υπάρχει στον άνθρωπο, η φωνή του Θεού υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους και στους αβάφτιστους. Που τους λέει ότι ξέρεις, το να πάρεις τη γυναίκα του άλλου είναι αμαρτία. Το να πάρεις την περιουσία του άλλου είναι αμαρτία. Το να αφαιρέσεις τη ζωή του άλλου είναι αμαρτία. Όλοι το ξέρουν αυτό. Πώς το ξέρουν? Συνείδηση. Ακριβώς, είναι η συνείδηση. Είναι η φωνή του Θεού. Σε όλους και στους αβάφτιστους. Λοιπόν, και αυτή η συνείδηση τους κατηγορεί, τους ανθρώπους που παραβαίνουν το θέλημα του Θεού. Και είναι στο δεύτερο θέλημα που είπαμε, το καταπαραχώρηση. Και μέσα από αυτές τις ταλαιπωρίες υπάρχει η ελπίδα να οδηγηθούν στη μετάνοια. Όσοι βέβαια δεν οδηγηθούν στη μετάνοια, καταδικάζονται αιώνια μετά. Έτσι. Και τότε, ας πούμε, μιλάμε για την εγκατάλειψη, την πλήρη εγκατάλειψη του Θεού σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν μετανοούν, αλλά επιμένουν στην αμαρτία. Αυτά είναι τα δύο θελήματα του Θεού.